με την καλώς ήρθατε στο Μέγκα, κυρία Ζέτα Μακρυπούλια. Πού είναι το Ζετουλάκι? Γεια σου! Καλημέρα! Τι ωραία είναι εκεί! Τι ωραία που είναι εκεί, ζηλεύουμε! Δηλεύουμε. Παιδιά, πραγματικά είναι υπέροχα εδώ. Θέλω να σου πω, Πέτρο και Τζένι, ότι εδώ η ζωή είναι καταπληκτική. Βρίσκομαι στο λιμένι, στη Μάνη. Δεν ξέρω αν βλέπετε πίσω. Είναι απίστευτο υπέροχα. Πίσω αυτό που βλέπω. Είναι απίστευτο. Μια βουτιά ρίξε. Είναι τυρκουάζ. Είναι καταπληκτικό μέρος. Θέλω να σας πω ότι εδώ το χειμώνα έχει από 3 μέχρι 6 μόνιμους κατοίκους. Φοβερό. Εντάξει, μπήκες κανένα να κάνει παρέα. Η ζωή εδώ είναι πολύ διαφορετική, έτσι. Βρήκε κανένα να κάνει παρέα. Καμία ταβέρνα ανοιχτή ή πέθανε στην πείνα? Βρήκα μια ταβέρνα καταπληκτική που φάγαμε το ωραιότερο ψάρι εχθές. Γενικά δεν θα ήθελα να φύγω. Είμαστε εδώ με το team της Ραξεύσκη για τη φωτογράφηση. Ναι. Κακά τα ψέματα, δεν είναι καλοκαίρι, αλλά εμείς κάνουμε καλοκαιρινή φωτογράφηση. Οπότε κάνει δηλαδή, κουβέριο. Είστε πολύ τυχεροί όμως με τον καιρό. Είστε πάρα πολύ τυχεροί. Αυτοί οι λίγοι μόνιμοι κάτοικοι εδώ κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, θέλω να σας πω. Και οι έξι. Και οι έξι. Δεν σας ακούω, γιατί ακούω εμένα, με ακούω μια επιστροφή, γίνονται διάφορα. Και οι έξι κάνουν μπάνιο. Κάτι. Και οι έξι. Ναι. Λοιπόν... Και οι έξι. Κατεβαίνουν, κάνουν μπάνιο, μετά ανεβαίνουν, μαγειρεύουν. Με τράμπες. Δύο ανεβαίνουν, δύο μαγειρεύουν, δύο κατεβαίνουν. Δεν ακούει το κορίτσι, δεν ακούς κορίτσι. Ανεβαίνουμε, μαγειρεύουμε για να πάμε εμείς μετά. Ναι. Λοιπόν, ξανακάνεις σοου. Πώς σου φαίνεται? Πώς μου φαίνεται? Έχω λίγο τρακ, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι αλλαγή μεγάλη για μένα. Αλλά το δουλεύουμε καθημερινά. Κάνω κάποιες παύσεις γιατί με ακούω ξανά. Το δουλεύουμε καθημερινά και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Πώς σου φαίνεται ότι πήρες τη θέση του καλού σου φίλου του Καπουζίδη? Δηλαδή, θα είσαι Καπουζίδης στη θέση του Καπουζίδη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθω μια ασφάλεια που παίρνω από τα χέρια του μια εκπομπή. Ναι, εννοείται. Ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν αισθάνεσαι κανένα ζόρι. Το έχεις κάνει 4 χρόνια στο dance, 3 χρόνια νομίζω. Το βλέπεις αλλιώς τώρα? Όχι, πιστεύω ότι θα πάει καλά και επειδή, κοίταξε να δεις, είναι και αυτό μια ομαδική δουλειά. Θα στηριχθεί σε όλους μας. Στην ομάδα που θα φτιάξουμε, σίγουρα θα υπάρχει κέφι. Σίγουρα σκοπός μας θα είναι να διασκεδάσουμε τον κόσμο και όχι να τον προβληματίσουμε. Και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ζέντα, θέλω να σου προτείνω κάτι. Ναι. Θέλω να τραγουδάς κάθε φορά πριν ξεκινάτε, γιατί έχεις πάρα πολύ ωραία φωνή. Θα έπρεπε και εσύ κατά κάποιο τρόπο να διαγωνίζεσαι κιόλας. Ναι. Εντάξει, Τζένι, να διαγωνιστώ κιόλας. Όχι, κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να βγαίνεις κάθε φορά μια έναρξη με ένα τραγούδι. Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Ναι. Όχι, το Σούγκαρ τραγούδαγες πάρα πολύ καλά. Στο Sugar δεν ήταν playback. Σε ευχαριστώ, Πέτρο μου. Ήταν κανονικό, δεν ήταν playback. Όχι, βέβαια. Τραγούδαγες πάρα πολύ καλά. Όχι, βέβαια. Ήταν καθημερινά, ζωντανά, αφού υπήρχε και ορχήστρα. Μπράβο. Στο θέατρο δεν υπάρχει playback. Μαθαίνεις να τραγουδάς, να χορεύεις. Εγώ τη Δευτέρα που έρχεται, έχω κλείσει ένα ταξίδι. Ναι. Θα έχεις προλάβει να έρθεις να πάρεις την εκπομπή ή να το καθυστερήσω? Ναι. Πέτρο μου, λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό. Έλα, αγάπη μου. Θέλω να πάω ταξίδι, είμαι κλεισμένο. Οι αρμοδιότητες μου δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Εγώ δουλεύω για το Just. Α, κρίμα, γιατί εμείς χαρήκαμε όλοι εδώ. Δεν είναι. Τι λες, ρε Ζέτα, εδώ πέρα έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε κάνει μπάνιο, που θα έρθεις. Μη χαίρεσαι. Ο Ογκαρέζος. Γιατί δεν έρχεται ο Ογκαρέζος, ακούω τον Ογκαρέζο. Ναι. Για πες το πάλι. Εμένα περίμενες για να κάνεις μπάνιο, βρε. Είδατε, ρε παιδιά, σας τα έλεγα. Με αυτή δεν ταιριάζαμε, άρε, διώστε τον αυτόν. Ο Ουγγαρέζος θέλει να φύγω για να έρθεις. Είσαι πιο όμορφη από μένα, λέει. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Με είδε με αγαπάει πολύ, το ξέρω. Με είδε με περούκα. Και δεν Ζέτα, δεν ξέρω αν στάπανε, ο Άρης είμαι. Εμείς δεν το κουνάμε εδώ από το πανελάκι. Άρη μου. Ναι, καλημέρα, δεν το κουνάμε εδώ, θα μείνουμε, θα περιμένουμε. Τι γίνεται? Είμαι καλά, Άρη μου, δεν βλέπεις τι ωραία που είναι εδώ. Τι συζητάμε τώρα, εδώ πέρα σας λέω. Θα φέρει πάντελ του σεξ. Να μπορούσα να μείνω και ένα μήνα εδώ, δεν θα με ενοχλούσε. Φέρε, αντί για αυτούς εδώ, να φέρεις παιδιά από το χωριό εκεί. Να κάνετε. Θα φέρω, εντάξει. Τον Ουγγαρέζο θα κρατήσεις. Έχει εδώ φωνές, κάνουν κάτι γλέντια εδώ, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Αυθεντικά. Δεν μου λες, κανένα φορεματάκι Ραξεύσκη έχεις να δούμε? Όχι, αυτό που φοράς. Αυτή τη στιγμή φοράω αυτό για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, Πέτρο. Απ' τη μέση και κάτω φοράω διάφορα μαντήλια των συνεργατών μου, διότι κρυώνω. Ναι. Α.
Και αν θέλεις όμως να σηκωθώ, να, φοράω τώρα ένα φόρεμα. Μας πιάσατε πάνω στη φωτογράφηση. Αλλά κάναμε ένα break για εσάς. Θέλω να σας πω ότι σας παρακολουθούμε από το πρωί. Είσαστε πάρα πολύ κεφάτη. Σας παρακολουθώ από το καλημέρα. Δεν το έχω ξυπνήσει πρωί για να κάνω μακιγιάζ, μαλλιά και όλα αυτά. Δεν τα πιάνει η ερώτηση και που βαριέσαι περισσότερο. Ξυπνάτε με κέφι και χορό. Ποια είναι η ερώτηση που βαριέσαι περισσότερο να σου κάνουν, πες. Είμαι σίγουρη ότι είναι 2-3 ερωτήσεις που έχεις βαρεθεί να σε ρωτάνε. Έχω βαρεθεί, όπως έχω ξαναπεί, να με ρωτάνε πότε και αν θα παντρευτώ. Και τώρα τίνει να συναγωνιστεί αυτή την ερώτηση και το αν θα κάνω πρωινό. Τέλεια. Έλα εσύ τώρα, μπράβο σου. Ζέτα, να σε ρωτήσω κάτι. Εικάζεται ότι απέναντι. Αν θα κάνω πρωινό. Όχι. Εμείς είπαμε να εδώ. Αν θα κάνεις πρωινό την ώρα που θα παντρεύεσαι. Να σου πω, εικάζεται ότι απέναντι σου γράφεται ήδη πάρα πολύ έντονα. Απέναντι από το Just the Two of Us θα βρίσκεται το The Voice. Εσύ είσαι πολεμίστρια τέλος πάντων και στην τηλεθέαση. Σε τρομάζει αυτό καθόλου αν θα έχεις απέναντι σου το Γιώργο Λιάγκα και το The Voice, αυτό το concept που είναι ένα πολύ επιτυχημένο στο εξωτερικό show? Εμένα δεν με απασχολούν αυτά τα πράγματα. Έχω αποφασίσει και έχω κάτσει και τα έχω πει με τον εαυτό μου και έχω αποφασίσει ότι αυτά δεν με απασχολούν. Το τι θα κάνει το κανάλι είναι δικό του θέμα. Το τι θα κάνουν τα άλλα κανάλια είναι επίσης δικό τους θέμα. Εγώ θα κάνω αυτό για το οποίο με κάλεσαν να κάνω. Και τίποτα παραπέρα. Όσον αφορά... δεν ξέρω ποια μέρα θα παιχτεί το Just ακόμη. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω από μένα. Όχι, γράφουν διάφορα για τις Τετάρτες και γιατί αυτά, άσχετο, αλλά αυτό γράφεται παντού ότι πάνε Τετάρτη και τα δύο. Γι' αυτό σε ρώτησε. Δεν με απασχολεί, να σου πω την αλήθεια. Θα είναι δύο καλά δυνατά σοου και θα έχει ο κόσμος επιλογές. Σωστά. Ναι. Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις διαφορετικά στο επόμενο βήμα των σοους που είναι το Just για σένα? Κοίταξε, καλούμε να παρουσιάσω ένα σοου τώρα από το λίγο που έχω σκεφτεί, γιατί ακόμη δεν έχω σχεδιάσει το μυαλό μου πώς θα είναι, ούτε το έχω δει. Είμαστε ακόμη στις πρώτες συζητήσεις, αλλά καλούμε να παρουσιάσω ένα σοου το οποίο είναι ένα φορμάτ, έχει συγκεκριμένους κανόνες και θα κάνω αυτό, δεν μπορώ να ξεπεράσω τα όρια πάρα πολύ. Και δεν είμαι και το θέμα εγώ επίσης, θέλω να σας πω. Το θέμα είναι οι διαγωνιζόμενοι για μια ακόμη φορά. Ισχύει. Ναι, ας αυτό νομίζω, αν θυμάμαι καλά την προηγούμενη φορά με τον Γιώργο, υπήρχε μεγαλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη συμμετοχή, εκτός αν το έκανε ο Γιώργος από μόνος του αυτό, ο Καπουζίδης εννοώ, συμμετοχή στο show, δηλαδή δινόταν, τραγούδαγε, έπαιζε, δηλαδή θυμάσαι ήταν υπερκινητικός που είναι υπερκινητικός. Μια πρόζα, ναι. Δεν ήταν σε πιο στατικό παρουσία. Νομίζω ότι ήταν μια δική του πρωτοβουλία. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω κι εγώ. Πάντως η Ζέτα, συγγνώμη μου που σε διακόπτω. Νομίζω ότι είναι μια δική του πρωτοβουλία. Έχει δίκιο η Ζέτα, γιατί σε σύγκριση και με το. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση, αλλά με ένα άλλο project που είναι το Dancing, υπήρχε η κριτική επιτροπή, ο παρουσιαστής και οι διαγωνιζόμενοι. Εδώ υπάρχουν και οι tutors, οι λεγόμενοι οι εκπαιδευτές, που είναι ονόματα του τραγουδιού. Οπότε ναι, υπάρχει και αυτή, και αυτός ο παράγοντας. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Ξέρεις. Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε η θέση του παρουσιαστή πρέπει να πηγαίνει ένα βήμα πίσω για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ζέτα, θέλω να σε ρωτήσω, ισχύει αυτό που γράφανε χθες ότι συζητάς για τη μελωδία της ευτυχίας του χρόνου με τον Μιχάλη? Είναι και αυτό στο ράδιο Αρβίλα. Α, και ότι μαλώνεις γράφουνε για το ρόλο. Α, ότι πρέπει να Μιχάλη. Επίσης, άλλη μια ερώτηση που μου έχει γίνει πάρα πολλές φορές είναι αν θα παίξω του χρόνου στο θέατρο με τον Μιχάλη. Έχω απαντήσει ότι δεν θα παίξω, όπως γενικά απαντώ όχι, αλλά δεν θα παίξω. Μην τσατίζεσαι, κορίτσι μου, χάνεις το δίκιο σου. Μελωδία της ευτυχίας, όλα θα τα κάνεις γάμο. Πρωινό, μελωδία της ευτυχίας, γάμο, τι άλλο. Εγκυμοσύνη, τα πάντα. Παιδί, σκυλί. Δεν μπορώ να ακούσω τώρα τι λέτε. Όχι, λέμε, θα τα κάνεις όλα. Μελωδία της ευτυχίας, πρωινό, γάμο, ο παιδί. Όλα. Α, μπήκε και το παιδί στη μέση. Ζέτα, να σε ρωτήσω κάτι, ροζ, παύλα, κίτρινο. Όχι. Ναι. Τι θέλεις, Άρη? Χαίρομαι που κατάλαβες τον Άρης. Πότε μίλησες τελευταία φορά με τον Νίκο Μουτσινά για τα σχέδιά σας στο τηλέφωνο? Άφησέ με, Άρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Μουτσινάς είναι φίλος μου και μιλάμε όποτε θέλουμε στο τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Ο Άρης φωνάζει γιατί νομίζω ότι θέλει να ακουστεί στη μάνη. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Νομίζω ότι είσαι κουφή και δεν ακούς. Θα σε ακούσει απευθείας και ουρλιάζει. Ουρλιάζει ο Άρης. Ναι. Λοιπόν,
Επειδή αισθάνομαι ότι είσαι άβολα με το, δυστυχώς, με την επικοινωνία, το ακούς με delay μεγάλο, ακούς τη φωνή σου. Έχω ένα πρόβλημα όταν μιλάτε όλοι μαζί, επειδή δεν έχω και monitor και δεν μπορώ να το συγχρονίσω, αλλά γενικά έχω βάλει τα δυνατά μου, Πέτρο. Όχι, έχεις βάλει τα δυνατά σου, είσαι μια χαρά, μαντεύεις τις ερωτήσεις και τις απαντάς μια χαρά. Θα έρθείτε στο Just. Βέβαια. Να τραγουδήσω. Όχι, θα δούμε, Πέτρο, όχι, θα δούμε. Να έρθείτε στο Just. Θα έρθούμε. Μαγειρεύεις καλά? Μαγειρεύω ωραία. Εσείς τραγουδάτε καλά? Εμείς, αν έρθουμε, εσύ θα πρέπει να μας μαγειρέψεις σπίτι κάτι και να έρθουμε όλοι να φάμε, να μας καλέσεις. Γιατί έχω ακούσει ότι είσαι καλή οικοδέσποινα. Το κλείνουμε από τώρα. Άσε το σπίτι, τραγουδάτε καλά να έρθείτε στο Τζάζ που θέλω. Εγώ, εγώ αηδώνει. 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 Ναι. Με τι θα αποδείξεις και θα κρυθείς, Πέτρο, θέλω να σου πω. Αηδώνει, έχω βρει και τραγούδι. Δεν έχει τέλος μαρμπαλιά. Ωραία. Εντάξει. Ο Κριθάνος Πέδερ είναι παραπορευμένος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζέτα. Ζηλεύουμε πάρα πολύ με αυτό που βλέπουμε πίσω σου. Τρέχω τρελαθεί. Κοίτα, είναι απίστευτο αυτό που βλέπω. Και μπροστά σου. Και μπροστά σου δεν ζηλεύουμε ο Αμπαρέζος. Σας λέω, μην ασχολείστε με τίποτα. Η ζωή είναι εδώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Φιλάκια. Φιλάκια, καλημέρα. Είναι εμφανές. Κάνει προϊόν με το Μουτσινά.